Τα μέτρα και οι κανόνε υπάρχουν για να τηρούνται. Και αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλου. Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντα υπόψη μα τι εξελίξει και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένε περιοχέ τη χώρα μα, προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τοπικού χαρακτήρα για να αποφύγουμε ευρύτερη εξάπλωση τη νόσου στι συγκεκριμένε περιοχέ. Ω εκ τούτου. Σε καραντίνα τίθεται σήμερα η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμία του Δήμου Καστοριά. Η καραντίνα ξεκινά σήμερα στι 8 το βράδυ και θα διαρκέσει για 14 ημέρε, δηλαδή μέχρι τι 8 το βράδυ τη 14η Απριλίου. Απαγορεύεται η είσοδο και η έξοδο παρά μόνο για τροφοδεσία σε όλα τα χωριά τη Δημοτική Ενότητα. Επίση, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των πολιτών θα εφαρμοστούν για 14 ημέρε σε 5 Δήμου. Στου Δήμου. Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Ξάνθης και Μίκης. Τρεις δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Δήμος Ξάνθης και Μίκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα το βράδυ στις 8. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Επίσης, σε αυτούς τους πέντε δήμους, αναστέλλεται η δυνατότητα κατεξαίρεση μετακίνησης για τους τρεις ακολούθους λόγους. Η κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, Β4, η μετάβαση τελετή, Β5, η σύντομη μετακίνηση για τομική σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου Β6. Για την περίοδο αυτών των 14 ημερών των επιπλέον περιοριστικών μέτρων, η παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι των Δήμων, όσο αφορά τη μετάβαση τελετή <coughs> κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται παρουσία μόνο σε περίπτωση κηδεία και αποκλειστικά και μόνο για του συγγενεί πρώτου βαθμού. Και τέλο, οι ιδιοκτήτε κατοικιδίων έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν για 15 λεπτά και μόνο πέριξη τη τους. του. Επιπρόσθετα στου πέντε αυτού Δήμου, στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία ένα πελάτη ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου. Ενώ στι λαϊκέ αγορέ η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται από την ίδια πλευρά του δρόμου. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπηρεσίε των περιφερειών θα συνδράμουν στου Δήμου στο έργο του, ενώ για την εφαρμογή των μέτρων αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη, ενισχύουμε τι δυνατότητε περίθαλψη των υγειονομικών μονάδων των Δήμων αυτών. Δύο στρατιωτικοί γιατροί και δύο νοσηλευτέ αποστέλλονται στο υγειονομικό κέντρο ΕΧΥΝΟΥ, το οποίο μεταφέρεται στη Σμύνθη μέσα στι επόμενε 24 ώρε. Ενέργειε γίνονται και για την περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου Υγεία με έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία και Θράκη. Επιπλέον, το νοσοκομείο Καστοριά ενισχύεται με τρει στρατιωτικού γιατρού και έξι νοσηλευτέ, ενώ δύο στρατιωτικοί γιατροί και δύο νοσηλευτέ αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε. Από το ΕΚΑΒ, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, τρία κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό στου Δήμου Νεστορίου, στο Δήμο Καστοριά για κάλυψη και των αναγκών του Δήμου Ορεστίδο και στον Δήμο Μίκη. Τα τρία πρόσθετα στενοφόρα ενισχύουν τη δυνατότητα διακομιδής των κατοίκων στα νοσοκομεία τη περιοχή, εφόσον υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Απευθύνουμε έκκληση. Καλούμε του κατοίκου αυτών των Δήμων να παραμείνουν στα σπίτια του. Να αποφύγουν κάθε μετακίνηση, ειδικά εκτό τη γειτονιά του, και κάθε περιττή επαφή. Να προχωρήσουν σε προμήθειε πολλαπλών ημερών, σε τρόφιμα και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη σε φάρμακα, ώστε να αποφύγουν τι πολλαπλέ μετακινήσει. Θέλω να επισημαίνω σε αυτού του πέντε Δήμου. Εκπέμπουμε σο. Κάνουμε έκκληση σε κάθε συμπολίτη μα σε αυτού του πέντε Δήμου για τι επόμενε 14 ημέρε να μείνει σπίτι του. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα κρίσιμη και ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Ας κατανοήσουμε όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης και ας μείνουμε σπίτι μας προστατεύοντας τους εαυτούς μας αλλά και τους συνανθρώπους μας. Ο έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός και όσο πιο πιστά τα ακολουθήσουμε τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν.